Πόσο άλλαξε τη ζωή σου? Ας πούμε, διάβασα σε μια συνέντευξη ότι ήταν και ο τίτλος της συνέντευξης. Το Survivor μου κατέστρεψε τη ζωή. Ναι, καλά, οι τίτλοι λίγο των περιοδικών ξέρεις πώς είναι, είναι λίγο περίεργοι. Όχι, μου κατέστρεψε τη ζωή, μου άλλαξε τη ζωή. Κάποιες στιγμές ήταν και δύσκολες και ήθελαν προσπάθεια και βοήθεια από κάποιο γιατρό κάποια στιγμή. Καταρχάς, να πούμε για το εντός παιχνιδιού. Πρωτού πούμε στο εντός παιχνιδιού, εκτός παιχνιδιού, πώς μπόρεσες μέσα εισαγωγικά να εκμεταλλευτείς την αναγνωρισιμότητα? Δηλαδή, πήρες τα χρήματα, μετά νομίζω έκανες κάποιες φωτογραφίσεις. Έκανα αρκετά πράγματα στα οποία. Πληρώθηκες καλά, α πούμε. Ναι, 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 πάρα πολύ καλά. Για πόσο καιρό γινόταν αυτό? 2, 3, 4 χρόνια, 5. Πήγε τόσο πολύ. 4-5 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Θεώρησες ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να βγάλεις χρήματα από αυτό? Όχι, έκανα αυτό που ήθελα, την τρέλα μου. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου είναι η τρέλα μου. Δεν κοίταξα ποτέ τα λεφτά, δεν είμαι φιλοχρήματη καθόλου. Γι' αυτό και δεν έχω λεφτά. Λοιπόν, κοίταζα πάντα να κάνω αυτό που μου αρέσει. Δούλευες κάποια στιγμή κάπου όταν άφησες τη δουλειά σου για να μπει Survivor ή δεν δούλευες? Δούλευα, βέβαια δούλευα. Δούλευα υπεύθυνη σε βραδινά μαγαζιά. Οπότε για να κάνουμε εστίαση. Κατάλαβα. Οπότε ουσιαστικά θέλω να πω ότι άφησες αυτό για να. Ναι, οπότε σίγουρα σε ξαναθέλαν σε πολλά μαγαζιά όταν γύρισες. Εννοείται, εννοείται. Πάρα πολλά. Άρα λοιπόν. Ο τίτλος μου κατέστρεψε τη ζωή, νομίζω δεν είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο τίτλος είναι ο τίτλος του περιοδικού που έπιασε μια κουβέντα και την έβαλε έτσι. Όχι, πέρασα δύσκολα. Μου έχει αλλάξει τη ζωή πάρα πολύ, γιατί ένας άνθρωπος ανώνυμος που πάει σε ένα παιχνίδι που σιγά μην ήξερα εγώ. Γιατί δεν βλέπω και τηλεόραση, εγώ δεν διαβάζω και περιοδικά. Δηλαδή είμαι στον κόσμο μου τελείως. Πού να φανταστώ εγώ, η κακομοίρα, τι θα γίνει. Και έγινε όλο αυτό που έγινε και σίγουρα σου αλλάζει τη ζωή, Γρηγόρη μου. Δεν γίνεται να μου σου αλλάξει. Δηλαδή ακόμη και σήμερα όταν βγαίνω έξω. Δεν θα είμαι όπως ήμουν παλιά. Δηλαδή θα προσέξω, μη φιληθώ με τον άντρα μου, μην αυτό με το αγόρι μου. Μη... Δηλαδή είμαι μαζεμένη, γιατί πάντα με κοιτάζουν, πάντα φοβάμαι. Καταλαβαίνω. Οπότε αυτό και μόνο σου αλλάζει τη ζωή. Δεν την καταστρέφει, σου την αλλάζει. Ναι, ναι, ναι. Πάντως είπες ότι στο θέμα της υγείας σου μετά το Survivor 2 χρόνια σου σταμάτησε η περίοδος. Ναι, μου είχε σταματήσει τελείως η περίοδος. Συγκλονιστικό είναι αυτό. Βέβαια. Μπήκα σε αγωγή σοβαρή. Να πω όμως κάτι λίγο για να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Ναι. Δεν συνέβη σε όλα τα κορίτσια αυτό. Ναι. Δεν συνέβη σε όλες τις γυναίκες. Είχε κοπεί περίοδο σε όλα τα κορίτσια. Μέσα στο Survivor. Μέσα στο Survivor, απλά. Το ρωτήσατε γιατί συνέβη? Ναι, το ρωτήσαμε βέβαια. Εγώ πήγα μετά στο νοσοκομείο κιόλας. Όχι μόνο για αυτό και για πολλά άλλα. Ήταν από την ασυτεία. Το ορμονολογικό αποσυντονίζεται εντελώς. Και για να ξαναμπεί στη ροή την κανονική του κύκλου σου, θέλει θεραπείες και αγωνία. Και εγώ έπαιρνα θεραπευτική αγωγή τουλάχιστον 2 χρόνια. Για να ξαναγίνουν όλα φυσιολογικά. Άρα ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να πει ότι το Survivor ήταν κάτι ψεύτικο, ήταν κάτι. Όχι, βέβαια. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί κάποιοι να πούνε, έλα μωρέ. Γιατί τι έχουν πει? Έχουν πει πολλά. Έχουν πει ότι έλα μωρέ, τους ταΐζουν από πίσω. Και εμένα μου τα λένε αυτά. Τα λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούσα να τους πω ότι δεν ταΐζει κανείς κανέναν από πίσω. Ακριβώς. Μπορώ να ακούσω πολλά. Εγώ είμαι λάτρης των reality παιχνιδιών, όχι όλων. Υπάρχουν πολλά reality που δεν μου αρέσουν. Αλλά τα reality που έχουν πολύ έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Είναι ενήλικοι. Και έχουν το δικαίωμα να φύγουν όποτε γουστάρουν. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που θα το υπερασπίζουμε μέχρι τέλους, γιατί θεωρώ ότι όλοι ήταν νοητικά. Και εννοείτε. Όλοι ήσασταν νοητικά μια χαρά. Εννοείτε. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε κανένας που να ήταν χαμηλού νοητικού επίπεδου. Και όποτε γουστάριζε, έλεγε την παραγωγή, παιδιά, να είστε καλά, γεια σας. Άνω τελεία πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, επειδή εγώ ήρθα πολλές φορές σε αυτή τη θέση να θέλω να φύγω από το παιχνίδι πραγματικά και έκανα ανταρσία μέσα στο παιχνίδι, το σταμάτησα και εσύ θα τα ξέρεις αν τα θυμάσαι. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν σε αφήνουν. Δηλαδή, επειδή εγώ ήμουν ένα άτομο που εγώ δεν το ήξερα ότι πούλαγα. Και σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας πουλούσα πολύ. Δεν μου αφήσανε, όχι βέβαια με τη βία οι άνθρωποι, ναι. Απλώς προσπαθούσαν να με πείσουν με κάθε τρόπο να μείνω στο παιχνίδι. Με πείσανε, δεν με κρατήσανε με το ζόρι. Καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω όμως ότι αυτή ήταν και η δουλειά της παραγωγής. Γιατί ακριβώς. Φαντάσου κάποια στιγμή να παίζετε ένα τηλεοπτικό σοου που κοστίζει εκατομμύρια. Βεβαίως. Το λέω αυτό πραγματικά και έχουν επενδύσει πάνω σε